Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ναι, η φθανασία και η ψυχική νόσος. Όπως είπε και ο κύριος Τζεφεράκος, όταν μου έκανε την πρόταση να κάνουμε αυτή την ομιλία, και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ δεν το περίμενα ότι γίνεται να κάνουμε φθανασία σε αμυγός ψυχιατρικούς ασθενείς, χωρίς άλλα νοσήματα. Έπαθα ένα σοκ διαβάζοντας. Όμως υπάρχουν πολύ σαφώς ορισμένοι νόμοι και guidelines τα οποία υπάρχουν το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον ορισμό και τα είδη της ευθανασίας, όπως κάποια πράγματα μας είπε και η κυρία Λιοζίδου. Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο η ευθανασία. Θα πούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα σήμερα, τι συμβαίνει στον κόσμο και τέλος συμπεράσματα. Λοιπόν, η ευθανασία βάσει ετυμολογίας ουσιαστικά πρόκειται για το ευθνίσκιν, δηλαδή τον καλό θάνατο, και κάπως έτσι το αντιμετώπιζαν και στην αρχαία Ελλάδα, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Ουσιαστικά είναι ότι το όσο δυνατόν καλύτερος θάνατος και ευκολότερος, ώστε ο ασθενής, ο ετών, να μην πονάει. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από την επιστημονική ορολογία που χρησιμοποιείται σήμερα για την ευθανασία. Βάσει λοιπόν του European Association for Palliative Care, η ευθανασία είναι μία πρακτική κατά την οποία από τη στιγμή που ένα άτομο, ένας ασθενής, κάνει ένα αίτημα το οποίο είναι εθελούσιο και έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να το κάνει, ο γιατρός του χορηγεί ένα φάρμακο συνήθως, φενοβαρβιτάλι τις περισσότερες φορές, ώστε αυτός ο ασθενής να πεθάνει. Ενώ έχει διαφορά η physician assisted suicide, δηλαδή ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία, κατά την οποία πάλι κατόπιν ενός εθελούσιου αιτήματος του ασθενούς με δικαιοπρακτική ικανότητα, ο γιατρός βοηθάει τον ασθενή να αυτοκτονήσει, αλλά δεν του χορηγεί ο ίδιος το φάρμακο. Δηλαδή την πράξη την κάνει μόνος του ασθενής. Και γι' αυτό είναι αυτοκτονία. Έχουμε λοιπόν την ενεργητική ευθανασία, όπου έχουμε την άμεση χορήγηση της θανατηφόρου ουσίας στον ασθενή. Έχουμε την παθητική ευθανασία, όπου εκεί δεν χορηγείται κάποια θανατηφόρου ουσία, αλλά και από την άλλη δεν παρέχει ο γιατρός τη βοήθεια στον ασθενή. Έχουμε αναστολή διακοπή της υποστηρικτικής θεραπείας. Αυτό να το σκεφτούμε είναι κάτι που συμβαίνει κατά κόρο σε κλινικές, σε παθολογικές συνήθως κλινικές. Όταν ένας ηλικιωμένος, ας πούμε, 94χρονος σε σύψη, που είναι DNR, δηλαδή δεν διασωληνώνεται, εκεί κατά κάποιο τρόπο γίνεται μια παθητική ευθανασία στον ασθενή. Και έχουμε και την έμεση ευθανασία, όπου ουσιαστικά ο γιατρός μπορεί να σαντεγογραφήσει φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες είναι δυνητικά θανατηφόρες αν ο ασθενής τις πάρει σε μεγάλες δόσεις. Για παράδειγμα, βενζοδιαζεπίνες ή βαρβιτουρικά. Όσον αφορά λοιπόν τώρα το αίτημα του ασθενούς, έχουμε την εκούσια ευθανασία, όπου ο ασθενής το αιτεί το ίδιος να συμβεί κάτι τέτοιο, την μη εκούσια, όπου η λήψη της απόφασης γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς και συγκεκριμένα αυτή η επιθυμία του ασθενού σηκάζεται ή απορρέει από τον πρώτερο βίο του, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση εκείνη την ώρα να δηλώσει αυτή την επιθυμία. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει σε κάποια περίπτωση όπου δεν έχουμε τη διανοητική ικανότητα, π.χ. κατόπιν μιας εγκεφαλικής βλάβης, έπειτα από κρανιογκεφαλική κάκωση. Και έχουμε την ακούσια ευθανασία, όπου η απόφαση γίνεται ελλείψη συνένεσης του ασθενούς και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής είναι μηχανικά υποστηριζόμενος στη ζωή. Κάτι το οποίο γενικά δεν πολύ συμβαίνει, όπως φαίνεται. Λοιπόν, η ευθανασία τώρα, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο εφευρέθηκε το 2023. Οι πρώτες αναφορές έχουν γίνει από την αρχαία κιόλας Ελλάδα και μάλιστα η πρώτη της αναφορά ήταν στην τελευταία κωμωδία αυτού του κύριου εδώ, που είναι ο Ποσίδηπος, ένας αρχαίος κωμικός, ο οποίος θεωρούσε ότι η ευθανασία είναι το καλύτερο δώρο των θεών στον άνθρωπο. Στην ευθανασία αναφέρθηκε και ο Πλάτωνας, αν δεν κάνω λάθος στην Πολιτεία πρέπει να ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρη, κάνοντας αναφορά στην αρχαία Σπάρτη και στις πρακτικές που ακολουθούσε η αρχαία Σπάρτη, στην οποία οι ανίατοι ασθενείς και τα ανάπηρα βρέφη δεν είχαν θέση στην οικογένεια και στην πολιτεία, εξού και η ρήξη από τον Κιάδα, η οποία είναι γνωστή, αν και πρόσφατα διάβαζα ότι αυτό ενδεχομένως και να μην ισχύει απόλυτα ιστορικά, ο Ευκλέης θάνατος, που ανέφεραν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Έτσι λοιπόν ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι τα άτομα τα οποία ασθενούν στο σώμα και στην ψυχή θα πρέπει να εγκαταληφθούν και να πεθάνουν για τη βιωσιμότητα της πόλης, για ένα κοινό καλό. Στην πορεία ήρθαν οι στοικοί φιλόσοφοι να ενισχύσουν αυτή τη θέση, οι οποίοι πίστευαν ότι ο καλός θάνατος, πέρα από τον ένδοξο, όπου επιφέρει τιμές, ήταν ο γρήγορος και ανώδυνος θάνατος, ο οποίος προκαλείται οικία βουλήση πριν ακόμα οι άνθρωποι αρρωστήσουν, να προλάβουν δηλαδή αυτή την
εξαθλίωση της ασθένειας ή των γυρατιών, όπως θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ή στην Ικαία, ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός από αναφορές που συνέβαινε, οι μακροβιότεροι άνθρωποι, οι κάτοικοι του νησιού, αυτοκτονούσαν οι ίδιοι όταν έκλειναν το 60ο έτος ηλικίας, με κόνιο, καθώς και αυτό μάλιστα γινόταν σε ένα πλαίσιο πολύ πανηγυρικό και εορταστικό και εξηρωίζονταν αυτοί οι άνθρωποι μετά και αυτό γινόταν για να φτάνει ουσιαστικά το φαγητό για τους υπόλοιπους κατοίκους, να μην παίρνουν τους σπόρους από τους υπόλοιπους, τους νεότερους που έχουν να προσφέρουν ακόμη στην κοινωνία. Ή στη Μασαλία, που ήταν ελληνική αποικία, αντιστοίχως ένας ασθενής, αυτό φέρνει ίσως πιο πολύ στο σήμερα, μπορούσε να αιτηθεί την ευθανασία στη Βουλή των 600, όπου εξέθετε τους λόγους για τους οποίους ο ασθενής ήθελε να πεθάνει, συνεδρίαζε η Βουλή των 600 και αν συμφωνούσαν όλοι μαζί, τότε του χορηγούσαν το θανατηφόρο δηλητήριο, που επίσης ήταν το κόνιο τις περισσότερες φορές. Αυτή ήταν η υπέρ. Υπήρχε όμως και ένας πολύ βασικός άνθρωπος της αρχαιότητας, ο οποίος ήταν ενάντια σε όλη αυτή την πρακτική και ήταν Ιπποκράτης, και είναι ο όρκος τον οποίο δίνουν όλοι οι γιατροί, στον οποίο αναφέρει ρητά το ότι δεν θα δώσω ποτέ σε κανέναν, έστω και αν μου το ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο. Και αυτό είναι κάτι που μέχρι και σήμερα υιοθετούν οι περισσότερες χώρες στον κόσμο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τι γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα? Γιατί αυτά ήταν στην αρχαία Ελλάδα, περάσαμε από μία μεσαίωνα, από μία αναγέννηση, άλλαξαν πολλές φορές αυτές τις θέσεις, ανάλογα με την ιστορική χρονική στιγμή και την κουλτούρα κάθε λαού. Και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου η ευθανασία δεν είναι αποδεκτή και η ανθρωποκτονία γενικότερα για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο στην ελληνική νομοθεσία. Όποιος λοιπόν αποφασίσει να εκτελέσει ανθρωποκτονία, ακόμα και από απέτηση του θύματος, τιμωρείται με φυλάκιση. Όποιος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε μία αυτοκτονία, τιμωρείται με φυλάκιση. Και όποιος όχι απλά προχωρήσει στο να αφαιρέσει μία ανθρώπινη ζωή, αλλά από την άλλη όποιος με πρόθεση παραλείψει να σώσει τον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση, βάσει του ποινικού κώδικα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως αρκετές χώρες στον κόσμο και πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι διαφωνούν με αυτή την πρακτική. Φαίνεται λοιπόν ότι η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, τώρα δεν μιλάω για ψυχικά πάσχοντες, γενικότερα για ασθενείς οι οποίοι αιτούνται, στην Ευρώπη επιτρέπεται στις Benelux χώρες, που είναι το σύμπλεγμα Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, στην Ελβετία, από το 1918, δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα όταν είδα αυτή την χρονολογία, πάνω από 100 χρόνια πριν δηλαδή, και πρόσφατα στην Ισπανία. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται σε 9 πολιτείες της Αμερικής. Και αν παρατηρήσετε, είναι οι πολιτείες οι οποίες βρίσκονται πιο πολύ στις ακτές, στο East and West Coast της Αμερικής, όπου είναι και οι πιο πυκνοκατοικημένες. Δεν ξέρω, θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μας παρακολουθεί κάποιος κοινωνιολόγος, αν έχουμε κάποιον κοινωνιολόγο, να έκανε μία μελέτη γι' αυτό, γιατί συγκεκριμένες περιοχές. Και από τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε την Κολομβία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά. Λοιπόν, στον Καναδά θα σταθώ λίγο, επειδή δεν θα έχω την ευκαιρία να το αναφέρω μετά. Όσον αφορά λοιπόν την ευθανασία σε ψυχικά πάσχοντες στον Καναδά, υπάρχει μια αμφιθυμία στη συγκεκριμένη χώρα. Ενώ το 2016, βάσει νόμου, επιτρέπεται η ευθανασία σε ασθενείς που δεν έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγάλο, όπως ασθενείς με καρκίνο σε κάποιο τελικό στάδιο ή σωματικές νόσους, το 2020 προτάθηκε νόμος ώστε να επεκταθεί σε ψυχικά πάσχοντες. Το 2021 ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και τέθηκε σε ισχύ. Λίγους μήνες μετά, το 2021, αυτός ο νόμος αποσύρθηκε, χωρίς να έχουμε κάποια δεδομένα για ποιο λόγο, και περιμένουμε μία αναθεώρηση τώρα το 2024 για το τι θα ισχύσει τέλεια για τους ψυχικά πάσχοντες. Οπότε, βάσει και αυτού που είπε ο κ. Τζεφεράκος πριν λίγο, βασιζόμενοι σε ένα αξίωμα, ίσως μπορούμε να πούμε, ότι ο ψυχικός πόνος είναι ίσως ή και μεγαλύτερος από το σωματικό πόνο, σαν υποκειμενικό βίωμα για τον ασθενή, έτσι έχει επεκταθεί η ευθανασία ή η υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε ασθενείς που πάσχουν από ψυχιατρικές διαταραχές και μόνο, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη συνωσιρότητα. Αυτό γίνεται στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στις Benelux χώρες, στην Ελβετία, όπου θα το δούμε σε λίγο, είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στην Ελβετία, και πρόσφατα στην Ισπανία, όπως είπαμε.
Λοιπόν, λίγα λόγια για κάθε χώρα το τι συμβαίνει και θα δούμε και τι λένε οι στατιστικές αναλύσεις για όλα αυτά. Στην Ολλανδία, λοιπόν, ένας γιατρός δεν θα έχει οποιαδήποτε ποινική δίωξη εάν διενεργηθεί ευθανασία σε έναν ασθενή και πληρούνται τα κριτήρια δέουσας φροντίδας, που είναι τα due care κριτήρια, θα τα δούμε σε λίγο, και αναφερθεί το περιστατικό στην Περιφερειακή Επιτροπή Αναθεώρησης Ευθανασίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Λοιπόν, βάσει των due care κριτήρια, των κριτηρίων δέουσας φροντίδας, που είναι ο Ολλανδικός νόμος, το αίτημα του ασθενούς θα πρέπει να είναι εκούσιο, να το θέλει ο ίδιος, δηλαδή να μην είναι προϊόν εξωτερικής πίεσης ή απειλής ή εκβιασμού, και να είναι ένα αίτημα το οποίο θα το έχει σκεφτεί καλά πριν το κάνει. Θα πρέπει ο πόνος που αισθάνεται ο ασθενής να είναι δυσβάσταχτος, αβάσταχτος και να μην υπάρχει καμία προοπτική να βελτιωθεί. Θα πρέπει ο ασθενής να είναι ενημερωμένος για την πρόγνωση και την νόσο που έχει, και την πρόγνωση που έχει αυτή. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική προκειμένου να προχωρήσει στην ευθανασία. Δηλαδή να έχουν εξαντληθεί κάθε θεραπευτικές παρεμβάσεις, είτε φαρμακευτικές είτε ψυχοθεραπευτικές, και να είναι η μόνη λύση πλέον για τον ασθενή αυτή. Αυτά είναι τα 4 βασικά κριτήρια. Για να προχωρήσει λοιπόν τώρα ένας ψυχίατρος ή ένας άλλος γιατρός στην ευθανασία ενός ψυχικά πάσχοντα, θα πρέπει να έχει συμβουλευτεί τουλάχιστον άλλον έναν ειδικό, ώστε να υπάρχει μια αντικειμενικότητα και μια αξιοκρατία σε αυτό το ζήτημα, και να επιβεβαιώσει και ο άλλος γιατρός ότι πληρούνται τα κριτήρια 1 με 4. Και φυσικά, κατά τη διενέργεια της πράξης της ευθανασίας, θα πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός και η απόλυτη φροντίδα του ασθενούς. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν τα Dutch Regional Euthanasia Review Committees, αυτά, ο DRERC? Ουσιαστικά πρόκειται για 5 περιφερειακές ενότητες. Σκεφτείτε το σαν δήμους, σαν τον Καλλικράτη ένα πράγμα, σε όλη την Ολλανδία. Όπου αυτές, κάθε μία από αυτές τις ενότητες αποτελούνται από ένα γιατρό, ένα πραγματογνώμονα και ένα νομικό εμπειρογνώμονα. Όταν λοιπόν πηγαίνει ο ασθενής στο γιατρό του, στο ψυχίατρό του, και του δηλώσει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να πεθάνω, θέλω να μου κάνεις ευθανασία. Ο γιατρός, αφού συμβουλευτεί και κάποιον άλλο ειδικό, όπως είπαμε, μπορεί, άμα θέλει, να εκτελέσει την πράξη. Όταν το κάνει, εκ των υστέρων, θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτές τις επιτροπές η συγκεκριμένη πράξη. Ο γιατρός, επίσης, έχει την επιλογή να μην το κάνει. Θα το δούμε σε λίγο, δεν είναι υποχρεωμένος. Αναφέρεται, λοιπόν, το περιστατικό, καταγράφεται και αξιολογείται εάν πληρούνταν τα κριτήρια δέουσας φροντίδας. Γιατί αυτό είναι το βασικό βάσει του Ολλανδικού νόμου. Εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια, τότε έχουν το δικαίωμα αυτές οι περιφερειακές ενότητες να γίνει αναφορά της υπόθεσης σε δημόσιο κατήγορο, σε εισαγγελέα, να γίνει έρευνα και πιθανόν να ασκηθεί και ποινική δίωξη. Βέβαια, όλο αυτό είναι εκ των υστέρων. Σε περίπτωση λοιπόν που ο γιατρός δεν θέλει, να ασκήσει ο ίδιος την ευθανασία και δεν είναι υποχρεωμένος ηθικά, γιατί ακόμα και στις ίδιες τις χώρες όπου επιτρέπεται νομικά είναι νόμιμη η ευθανασία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υπάρχουν άνθρωποι και γιατροί οι οποίοι διαφωνούν ηθικά με το ζήτημα. Γι' αυτό το λόγο έχει συσταθεί η End of Life Clinic, η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε Expert Teams Centrum for Ευθανασία, όπου πρόκειται για μια κινητή μονάδα ευθανασίας. Δηλαδή, έρχονται και στο χώρο σας, άμα χρειαστεί. Όπου τι κάνουν? Αφού εξασφαλίσουν ότι πληρούνται τα κριτήρια δέουσας φροντίδας, μπορούν να διενεργήσουν ευθανασία ή υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε ασθενείς, τον οποίο ο γιατρός αρνήθηκε να το κάνει. Ένας άλλος φορέας, ο οποίος υπάρχει και είναι υπεύθυνος για αυτές τις διαδικασίες, είναι ο SCAN, Support and Consultation on Euthanasia in the Netherlands. Ουσιαστικά είναι ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί σε αυτό τον φορέα για να παρέχουν βοήθεια σε συναδέλφους που προχωρούν στη διενέργεια ευθανασίας. Η βοήθεια αυτή είναι κυρίως πληροφορίες και συμβουλές για το πώς θα διεξαχθεί. Δεν κάνουν οι ίδιοι την ευθανασία, όπως συμβαίνει στο Βέλγιο, που θα δούμε σε λιγάκι. Αυτά ήταν τα θεωρητικά για το τι συμβαίνει. Τι λένε τα δεδομένα, λοιπόν? Βάσει, λοιπόν, δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το 2011 μέχρι το 2014 από τα committees, από αυτές τις ενότητες, καταγράφηκαν 66 περιστατικά ευθανασίας σε ψυχικά πάσχοντες, εκ των οποίων οι 7 στους 10 ήταν γυναίκες. Υπάρχει μια υπεροχή. Και 18 από τους 66 ήταν ανάμεσα 60 και 70 ετών. Ήταν μεσήλικες, θα μπορούσαμε να πούμε. Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, το 52% είχε ιστορικό αυτοκτονικότητας ή ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, μάλλον όχι, γιατί αλλιώς δεν θα πληρούσε τα κριτήρια σε εκείνη την περίπτωση.
Το 80% είχε νοσηλεία, προηγούμενη νοσηλεία σε κάποια ψυχιατρική κλινική. Το 24% είχε στοιχεία ιδρυματισμού, ήταν άνθρωποι που ήταν χρόνιας είτε σε ιδρύματα είτε σε ψυχιατρικές κλινικές. Και το 56% ήταν κοινωνικά απομονωμένο. Ενδιαφέρον είναι ότι το 55%, δηλαδή πάνω από τις μισές περιπτώσεις, η θανασία έγινε από μη ψυχίατρους, για ψυχικά πάσχοντες. Okay, γίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι από τις διαγνώσεις οι οποίες υπήρχαν, οι περισσότεροι ήταν κατάθλιψη. Και θα το δούμε και σε όλα τα ερευνητικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, ότι η κύρια διάγνωση στην οποία ετούνται οι ασθενείς να δεχτούν ευθανασία είναι η κατάθλιψη. Λοιπόν, βάσει μιας άλλης μελέτης, η οποία συνέλεξε στοιχεία από το 2012 μέχρι το 2017, τόσο από τις περιφερειακές ενότητες όπως και από την End of Life Clinic, δηλαδή αυτοί που έκαναν ευθανασίες σε ανθρώπους που δεν ήθελαν ο γιατρός τους να κάνει. Φαίνεται λοιπόν, είναι και στα δύο διαγράμματα, φαίνεται ότι είναι όλες οι διαγνώσεις στις οποίες ασκείται ευθανασία. Οι περισσότερες, ναι, φυσικά είναι καρκίνος και είναι και άλλα σωματικά νοσήματα. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς είναι πάνω-πάνω με το μαύρο. Φαίνεται λοιπόν ότι όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάει ο καιρός, είναι όλο και μεγαλύτερος ο αριθμός των ασθενών, όχι μόνο των ψυχιατρικών που αιτούνται ευθανασία, αλλά ακόμα και των ψυχιατρικών ασθενών που αιτούνται ευθανασία. Έχοντας 9 ασθενείς το 2013 και φτάνοντας τους 65 στην End of Life Clinic το 2017. Ή αντίστοιχα, ξεκινώντας από 0 το 2009, βάσει των στοιχείων των επιτροπών, και φτάνοντας τους 83 το 2017. Οπότε υπάρχει μια αύξηση και μια ζήτηση γι' αυτό. Τι γίνεται με τους ασθενείς που τα αιτήματά τους απορρίφθηκαν, επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι συμβαίνει και πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει και τι θα κάνει ο ασθενής αν του πούμε όχι, δεν μπορούμε να σου κάνουμε ευθανασία. Από ό,τι φαίνεται, το 69%, περίπου οι 7 στους 10, ήταν ακόμη ζωντανοί κατά τη μελέτη. Δεν συνέβη τίποτα. Ένα 16% αυτοκτόνησε, ήταν τόσο έντονο το αίτημα που δεν μπορούσαν να δεχτούν την άρνηση και την απόρριψη αυτού. Ένα 3% πέθανε από φυσικά αίτια. Ένα 3% δέχθηκε ευθανασία από την End of Life Clinic. Και ένα μικρό ποσοστό, αυτό είχε ενδιαφέρον, το 1,6% είχε παραυτοκτονική συμπεριφορά με διακοπή σύτησης και διακοπή πρόσληψης νερού. Σε μια άλλη συλλογή δεδομένων, από το 2012 μέχρι το 2018, αξιολογήθηκαν 1.122 αιτήσεις στην End of Life Clinic. Και τα κριτήρια της αξιολόγησης ήταν ότι να δούμε αν υπάρχουν διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, αν υπάρχουν, απορρίπτεται η αίτηση, αν πληρούνται τα due care κριτήρια, που είναι το βασικότερο όλων, και αν συμφωνούσε και ανεξάρτητος ψυχίατρος ή γιατρός του ΣΚΕΝ, όπως είπαμε πριν, που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Ότι από τις 1.122 αιτήσεις, οι 249 τις απέσυρε ο ίδιος ο ασθενής, είτε επειδή δεν ήθελε πλέον να πεθάνει, είτε επειδή βρέθηκαν νέες θεραπευτικές επιλογές, είτε για οικογενειακούς λόγους, κάποιος μπορεί να γίνει πατέρας και να άλλαξε τελείως γνώμη, είτε επειδή η διαδικασία της ευθανασίας από την End of Life Clinic ήταν πάρα πολύ αργά και δεν μπορούσε να περιμένει, και για άλλους λόγους. 653, οι μισές δηλαδή, απορρίφθηκαν, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι όποιος αιτείται να δεχθεί ευθανασία, όποιος αιτείται να πεθάνει, θα συμβεί κιόλας. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για να συμβεί κάτι τέτοιο. Και θέλω να κρατήσουμε αυτό, ότι από όλες τις αιτήσεις, αυτές οι οποίες τις δέχτηκαν τελικά και εφαρμόστηκε η ευθανασία, ήταν 154. Είναι το 10%. Δεν ξέρω αν είναι μικρό ή μεγάλο ποσοστό. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι μικρό. Γνώμη μου. Λοιπόν, οπότε έγινε διαχωρισμός των ασθενών σε 5 κατηγορίες, όπως είπαμε. Σε αυτούς που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις, σε αυτούς που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, σε αυτοί που πήραν πίσω την αίτηση επειδή δεν ήθελαν πλέον, σε αυτούς που πέθαναν από αυτοκτονία και σε αυτούς που πέθαναν από φυσικά αίτια. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες φάνηκε ότι υπάρχει ένα pattern. Υπήρχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν γυναίκες, όπως και στην προηγούμενη μελέτη που είδαμε, άγαμοι, ζούσαν μόνοι και είχαν ψυχιατρική παρακολούθηση πάνω από 10 έτη. Οι περισσότεροι είχαν κατάθλιψη και κύρια συνοσηρότητα διαταραχή προσωπικότητας και μάλιστα μεθοριακή διαταραχή προσωπικότητας. Έχει ένα ενδιαφέρον, ψάχνοντας και διαβάζοντας τα άρθρα για τη συγκεκριμένη παρουσίαση, ότι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, πάνω κάτω, έχουν οι ασθενείς οι οποίοι προβαίνουν σε απόπειρα αυτοκτονίας. Όχι αυτοί που καταφέρνουν και κάνουν επιτυχημένες αυτοκτονίες, στις απόπειρες. Είναι μια άλλη μορφή απόπειρας αυτοκτονίας, η ευθανασία. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, τι φαίνεται όσον αφορά τη διάγνωση. Από τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν, οι περισσότεροι είχαν κατάθλιψη. Και ένα όχι πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή τρίτο στη σειρά, σχιζοφρένεια, ψύχωση. Από τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν, οι περισσότεροι είχαν κατάθλιψη, αλλά δείτε πόσο μεγάλο ποσοστό έχουν οι αγχώδεις διαταραχές. Δηλαδή πόσο έντονο και δυσφορικό είναι το συνέστημα του ασθενούς, ώστε να τον οδηγήσει να κάνει ένα αίτημα και μάλιστα αυτό το αίτημα να είναι και αποδεκτό. Αυτά για την Ολλανδία. Πέντε λεπτάκια, κύριε Πέτρου, μπορείτε. Πέντε λεπτάκια έχω. Εντάξει, θα το πω γρήγορα, Χριστέ μου. Ωραία, λοιπόν. Όσον αφορά στο Βέλγιο, ποια είναι τα κριτήρια. Βάσει των χαρακτηριστικών του ασθενούς, πρέπει να είναι ενήλικας ή ανήλικος άλλων ανώ των 15, αλλά να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανότητα κάθε δικαιοπραξίας. Πρέπει το αίτημα να είναι, όπως και στην Ολλανδία, εκούσιο, να είναι αποτέλεσμα σκέψεις well considered, αφού ο ασθενής είναι πλήρως ενημερωμένος για την κατάστασή του, να είναι επαναλαμβανόμενο και αυτόβουλο. Για την κατάσταση του ασθενούς, η νόσος πρέπει να είναι σοβαρή και να υπάρχει διάγνωση, να μην εικάζουμε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και μάλιστα να είναι ανθεκτική στη θεραπεία. Είναι το medical futility, αυτό που λέμε ιατρική ματαιότητα. Ότι έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, έχει πάρει φάρμακα, έχει κάνει ψυχοθεραπεία σε επαρκές χρονικό διάστημα και δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση γύρω από αυτό. Και όσον αφορά λοιπόν τα χαρακτηριστικά του ψυχικού πόνου, πρέπει να είναι αποτέλεσμα ψυχικής νόσου, όχι επειδή το άτομο έχασε τη δουλειά του και είναι στενοχωρημένο γι' αυτό, να είναι χρόνιος, επίμονος και προοδευτικός και φυσικά μη υποφερτός από τον ασθενή. Αντίστοιχα λοιπόν, οι οργανισμοί εδώ είναι ο Federal Control and Evaluation Commission for Euthanasia και Life and Information Forum. Θα τα περάσω λίγο αυτά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Λίγο τη διαδικασία να δούμε πώς γίνεται. Αφού ο ασθενής κάνει το αίτημα προκειμένου να γίνει ευθανασία, είναι τρεις γιατροί οι οποίοι παίρνουν ρόλο. Είναι ο θεράπων ιατρός, ο οποίος έχει το βασικό ρόλο να εξετάσει τον ασθενή, να κάνει θεραπευτική σχέση με τον ασθενή και να είναι ο υπεύθυνος της διαδικασίας και αν το επιθυμεί να ασκήσει ο ίδιος την ευθανασία. Και δύο συμβούλους, οι οποίοι ουσιαστικά βλέπουν πιο πολύ τον ιατρικό φάκελο και είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν ότι πληρούνται τα due care κριτήρια για όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν και στο Βέλγιο ότι έχουμε μία υπεροχή στις γυναίκες και στις ηλικίες 41 με 60 ετών, ότι και πάλι η κατάθλιψη είχε πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά και η διαταραχή προσωπικότητας, με κύρια τη μεθοριακή, όπως είπαμε και πριν. Να δούμε. Επίσης και στο Βέλγιο βλέπουμε μία αύξηση των ασθενών οι οποίοι κάθε χρόνο ετούνται να γίνει ευθανασία. Θα περάσω λίγο γρήγορα αυτά. Ένα λεπτάκι. Συναισθηματικές διαταραχές οι κυριότερες. Και προχωρά στο Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αντίστοιχα είναι και σε αυτή την περίπτωση να είναι ενήλικος, να είναι μη υποφερετός πόνος, να είναι ακούσιο και επαναλαμβανόμενο το αίτημα και θα σταθώ για δύο λεπτάκια στην Ελβετία και θα τελειώσω. Λοιπόν, στην Ελβετία, όταν σκεφτόμαστε την ευθανασία, ίσως είναι η πρώτη χώρα που μας έρχεται στο μυαλό ότι επιτρέπεται. Όχι, δεν επιτρέπεται, είναι παράνομη η ευθανασία στην Ελβετία, αλλά επιτρέπεται υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Τι εννοούμε με όλο αυτό. Θέλει κάποιος να πεθάνει στην Ελβετία, πηγαίνει σε κάποια από τις αντίστοιχες κλινικές. Έχει το δωματιό του, είναι στο κρεβάτι, τον έχουν ετοιμάσει, έχει γίνει φλεβοκέντηση, είναι έτοιμο το φάρμακο να χορηγηθεί. Αν πιέσει το έμβολο ο γιατρός, είναι ανθρωποκτονία, δεν επιτρέπεται. Αν το πιέσει ο ίδιος ασθενής, είναι υποβοηθούμενη αυτοκτονία και είναι OK να γίνει. Και μάλιστα δεν είναι μόνο για Ελβετούς πολίτες, όπως ανέφερε και η κυρία Λιοζίδη, υπάρχει ο τουρισμός αυτοκτονίας, suicide tourism, όπου από κάθε μεριά της γης, άμα το επιθυμείς και πληρείς αυτά τα κριτήρια, δηλαδή να έχει ικανότητα λήψη απόφασης, να είναι εκούσιο το αίτημα, να είναι μη υποφερτός πόνος και να μην υπάρχουν εναλλακτικές, τότε μπορείς να δεχθείς ευθανασία, υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ελβετία. Και βλέπουμε ότι και στον τουρισμό αυτοκτονίας αυξάνονται χρόνο με το χρόνο τα άτομα τα οποία τον επιζητούν. Για την Ισπανία δεν έχουμε πρόσφατα δεδομένα, είναι πολύ σύντομο, είναι το 2021, οπότε δεν έχει βγει κάποια μελέτη. Οπότε, τι θέλω να κρατήσετε από όλο αυτό και συγγνώμη που τα πήγα λίγο γρήγορα στο τέλος, ότι σε 5 χώρες ουσιαστικά μπορεί να γίνει ευθανασία σε ψυχικά πάσχοντες. Όλο αυτό βασίζεται στο ότι ο ψυχικός πόνος μπορεί να είναι ίσως ή και μεγαλύτερος από το σωματικό, ότι υπάρχουν αυστηρά κριτήρια και κατευθυντήριες οδηγίες για να δεχθεί κάποιος ασθενής ευθανασία. Δεν είναι ότι οποιοδήποτε κάνει το αίτημα μπορεί και να πεθάνει. Και
η βασική κύρια ψυχική διαταραχή είναι η κατάθλιψη. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ.